Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, γεια σας από το γήπεδο της Πετρούσας. Σε ιδανικές καιρικές συνθήκες σήμερα, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Άλφερας τεχνική κατηγορία του νομού μας. Έκτη αγωνιστική, η Δόξα Πετρούσας υποδέχεται τον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Οι γηπεδούχοι έχοντας 360 αγωνιστικά λεπτά χωρίς να δεχτούν γκολ, με 4 νίκες και 1 ισοπαλία. Η Νέα Αμισός αίτητη εκτός έδρας με 3 νίκες, όλες με το ίδιο σκορ 1-2 και 1 εντός έδρας ήττα, και οι δύο ομάδες έχουν κάνει το ρεπό τους μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τη Δόξα Πετρούσας, ο Δημήτρης Κυριακίδης παρατάσει 1 Λαζόγλου, 2 Ξενίδη, 3 Χατζησαβίδη, 4 Τζάρτζαλο, 5 Νίκο Κοκοτσάκη, 6 Αυγητίδη, 7 Κωνσταντινίδη, 8 Σταύρο Κυριακίδη, 9 Βαγγέλη Γάιδα, 10 Καλέργη και 11 Αντωνιάδη. Στον πάγκο με το 12 ο Γιαγκούλας, 13 Τόλιος, 14 Γιώργος Γαϊδατζής, 15 Μιχαηλίδης, 16 Μιχαλάκης, 17 Δροσίδης, 18 Ντόμπρος, 19 Κίρτσης και 20 Φόρης Παναγιώτου. Από την άλλη πλευρά, με τις κίτρινες εμφανίσεις, ο ΠΑΟΠ Νέας Αμισού του Γιώργου Πολυχρονίδη, όπως είπαμε, με 9 βαθμούς, 3 νίκες εκτός έδρας για τη Νέα Αμισό και 1 ήττα εντός έδρας από τον Άγιο Αθανάσιο στα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα, τα 5 παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν για τη Νέα Αμισό 1 Λαμπρινουδάκης, 2 Παπακοσταντίνου, 3 Σουμπάκης, 4 Κατσαβουνίδης, 5 Βραμέντζαλης, 6 Σιλός, 7 Κερεμίδης, 8 Ζαγιάκου, 9 Τσιμισκίδης, 10 Βασιλιάδης και 11 Πούλας. Στον πάγκο Γκαμότσος, Μυτιλινέος Θεοδοσιάδης, Μιχαηλίδης, Μπιαζάκης Αχιλέας, Χρυσοχοίδης, Μασκαλίδης, Βυζίνος και Μπιαζάκης Δημήτρης. Ρέφερη της αναμέτρησης ο Βασίλης Χορόζογλου, πρώτος βοηθός ο Χαράλαμπος Θαμνίδης και δεύτερος βοηθός ο Παύλος Μπόιτσιος. Για να δούμε τον Καλέργη τώρα. Καλέργης μπαίνει στην περιοχή. Καλέργης στο σουτ. Δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πετρούσα. Νέα προσπάθεια. Out η μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πετρούσα με Καλέργη και Κωνσταντινίδη πάνω που πήγαιναν από την πορεία των ομάδων μέχρι τώρα. Από ένα λάθος διώξιμο στην άμυνα από τον Κατσαβουνίδη. Ο Καλέργης πολύ ωραίο πλασέ. Η μπάλα στο κάθε του δοκάρι στην επαναφορά. Έρχεται ο Κωνσταντινίδης να κάνει το σουτ μόλις το τρίτο λεπτό. Κόρνερ του Κυριακίδη. Πρώτο δοκάρι. Τζάρτζαλος προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Απομακρύνει η άμυνα της Νέας Αμισού. Ξενίδης έχει καλά πόδια, καλό σουτ. Λαμπρινουδάκης διώχνει επαναφορά. Καλέργης. Καλέργης προσπαθεί και ο Λαμπρινουδάκης με δεύτερη προσπάθεια αποκρούει την μπάλα. Πολύ καλή φάση για την Πετρούσα, αλλά ο Λαμπρινουδάκης δηλώνει παρόν. Πολύ καλή στιγμή. Και τώρα γρήγορα είναι αμισό στην επίθεση. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Πάσα του Τσιμισκίδη κάθετη τελευταία στιγμή πριν ο Ζαγιάκου απειλήσει. Βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα ο Λαζόγλου. Ωραία πάσα από αριστερά. Ανέβασμα του Σουμπάκη από αριστερά. Σουμπάκης έχει ανέβει. Σουμπάκης κρατάει την μπάλα. Θα κάνει τη σέντρα Ζαγιάκου. Το σουτ κεφαλιά. Υπάρχει offside το Τσιμισκίδης από την πάσα του Ζαγιάκου. Σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside του Τσιμισκίδη από την πάσα που έκανε ο Ζαγιάκου στο 20. Αυτό το γκολ δεν θα μετρήσει. Έτοιμος για να εκτελέσει. Εκτελεί με πάσα για τον Τζάρτζαλο. Τζάρτζαλος προσπαθεί να γεμίσει. Τσιμισκίδης του βάλε την κόντρα. Είναι και γρήγορος ο Τσιμισκίδης. Τσιμισκίδης πολύ καλό σπριντ. Γυρίζει και ο Γάιδας να βοηθήσει. Τσιμισκίδης λίγο πλάγια το σουτ. Δύσκολη επέμβαση του Λαζόγλου σε κόρνερ. Πολύ καλή ευκαιρία. Πολύ καλή ευκαιρία από τον Τσιμισκίδη. Κόρνερ λοιπόν για την Νέα Αμισό με τον Παπακοσταντίνου να πηγαίνει για την εκτέλεση. Εκτελεί κεφαλιά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεύτερη συνεχόμενη για τη Νέα Αμισό από το κόρνερ του Παπακοσταντίνου. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά από τον Πούλα. Η μπάλα πέρασε out. Το κόρνερ εκτελέσει και χαμηλά. Διώχνουν οι Αμερικοί. Γάιδα στο σουτ. Καταπληκτική επέμβαση του Λαμπρινουδάκη. Δοκάρι. Ο Κατσαβουνίδης διώχνει. Πολύ μεγάλη επέμβαση. Κοκοτσάκης επαναφέρει. Δεύτερο δοκάρι για την Πετρούσα στο μάτς. Και πάλι Κοκοτσάκης. Θα γυρίσει. Ωραία σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Γάιδας προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα περνάει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πετρούσα στο 30. Ένα δυνατό σου του Γάιδα. Χωρίς να έχει ορατότητα. Εστικτοδός ο Λαμπρινουδάκης με το αριστερό χέρι βρίσκει την μπάλα. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για την ομάδα της Νέας Αμισούς. Το 32 με τον Παπακοσταντίνου να εκτελεί στην περιοχή. Μπάλα περνάει, δοκάρι, σούτ από κοντά, γκολ 0-1. 0-1 η Νέα Αμισός με σκόρερ. Με σκόρερ για τη Νέα Αμισό. Ο Πούλας πρέπει να είναι ο σκόρερ ή ο Βασιλιάδης. Για να δούμε τώρα. Ο Βασιλιάδης πρέπει να είναι ο παίκτης που σκόραρε. Πρώτο γκολ που δέχεται η Πετρούσα στο πρωτάθλημα. Φάουλ του Παπακοσταντίνου από αριστερά στο 32. Η μπάλα πέρασε στο δοκάρι και ο Βασιλιάδης πρέπει να είναι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε. Ο Βασιλιάδης πρέπει να είναι, όπως ανέφερα και πριν, αυτός που πέτυχε τον γκολ. 0-1 για τη Νέα Αμισό στο 32 από το φάουλ που εκτέλεσε ο Παπακοσταντίνου. Γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω. Κάθε το δοκάρι στην επαναφορά από πλάγια θέση. Ο Βασιλιάδης σκοράρει και κάνει το 0-1 για τη Νέα Αμισό στο 32.
Ξενίδης, πολύ ωραία 40 παλιά για τον Καλέργη. Καλέργης κατεβάζει, κάνει μια τρίπλα. Καλέργης μπαίνει στην περιοχή. Πάντα Καλέργης. Καλέργης δεν κάνει καλή πάσα τελευταία στιγμή όμως και θα τον κόψουν οι αμυντικοί. Εξαιρετικό κατέβασμα του Καλέργη που πήγε να μπει στην περιοχή στο 41, αλλά δεν μπόρεσε στη συνέχεια να απειλήσει. Με μία για τον Αντωνιάδη. Αντωνιάδης κάνει κίνηση ο Γάιδας. Καλέργης. Καλέργης, πολύ ωραία παλιά του Καλέργη. Βγαίνει ο Κυριακίδης. Κυριακίδης μπαίνει στην περιοχή λίγο πλάγια. Κυριακίδης βγαίνει ο Λαμπρινουδάκης. Κόβει την μπάλα. Επιμένει ο Κυριακίδης. Γυρίζει προς τα πίσω. Out την μπάλα. Από την προσπάθεια του Σταύρου Κυριακίδη. Πολύ ωραία ήταν η πάσα του Καλέργη. Πανέξυπνη προς τον Κυριακίδη. Ζακιάκου, πολύ ωραία παλιά. Παπακοσταντίνου με Λαζόγλου. Λαζόγλου βγαίνει πολύ γρήγορα από την αιστεία του και με το κεφάλι απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Για να δούμε εδώ αν η Πετρούσα καταφέρει να απειλήσει. Με τον Ξενίδη να εκτελεί. Κοκοτσάκης πήγε να πάρει την κεφαλιά, την πήρε. Ο Κοκοτσάκης έκανε ωραία κίνηση, αλλά η μπέρα πέρασε out στην πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου. Παπακοσταντίνου, ωραία εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, γυρίζει την μπάλα, Τζάρτζαλος θα διώξει ο Βραμέντζαλης, γύρισε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Τζάρτζαλος ψύχρεμα κατέβασε την μπάλα, ήταν πολύ επικίνδυνο και θα μπορούσε και χέρι να κάνει. Παπακοσταντίνου, η πάσα για τον Τζιμισκίδη, Τζιμισκίδης ωραία προσποίηση, το σούτ, την μπάλα θα περάσει out. Ωραία κίνηση από τον Τζιμισκίδη και το σούτ, ωραία γενικά η επίθεση, στο 62 η μπάλα πέρασε out. Και τώρα ο Ξενίδης θα εκτελέσει, μπάλα περνάει, κατεβάζει ο Καλέργης. Προσπαθεί να περάσει Καλέργης, ωραία προσπάθεια του Σούλησα σώματα, προσπάθεια του Γάιδα, η μπάλα περνάει κόρνερ παρά τις διαμαρτυρίες της Πετρούσας για πέναλτι. Είναι εκεί και ο Βραμέντζαλης, ένταση τώρα και μεταξύ των παιχτών από αυτή τη φάση που διαμαρτύρθηκαν για χέρι οι παίκτες της Πετρούσας στο 64. Κοντά στη φάση ο κύριος Χορόζογλου έδειξε την μπάλα ότι είναι κόρνερ. Και τώρα φωνάζει κοντά του τους παίκτες εκεί των δύο ομάδων, γιατί είχαμε κάποια αψιμαχία εκεί μεταξύ των παιχτών. Στο 64 αυτή η φάση με το Γάιδα που διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι. Κόρνερ έδειξε ο Χορόζογλου. Ξενίδης εκτελεί, Γάιδας η κεφαλιά, η μπάλα out. Στο πρώτο δοκάρι περίμενε ο Γάιδας, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως πέρασε out. Για να δούμε τον Ζαγιάκου τώρα. Ζαγιάκου, Παπακοσταντίνου, Παπακοσταντίνου, το shoot out, δεν τη γύρισε την μπάλα. Καλή στιγμή. Για να δούμε τον Τζιμισκίδη, ωραία για τον Πούλα. Πούλας έχει χώρο, Πούλας μπαίνει στην περιοχή. Παράλληλη σέντρα, πέρασε η μπάλα από τον Ζαγιάκου. Ξενίδη, Σωτήρια θα κόψει την μπάλα. Στο 70 αυτή η προσπάθεια. Ξενίδης έτοιμος για το κόρνερ. Στο 92 εκτελεί Λαζόγλου. Πάει να πάρει την κεφαλιά ο τερματοφύλακας. Γίνεται κεφαλιά. Μιχαλάκης, Βραμέντζαλης θα διώξει μπάλα εκτός περιοχής. Επιμένει ο Ντόμπρος. Γυρίζει για τον Ξενίδη. Ξενίδης έχει χώρο. Θα γεμίσει προς την περιοχή. Περνάει μπάλα στο έδαφος ο Κίρτσης. Παίζεται, λέει ο Χορόζογλου. Απομάκρυση της μπάλας. Στην κόντρα είναι η αμυσός μας. Καλίδης προσπαθεί να περάσει. Κάνει την πάσα. Πούλας. Offside ο Πούλας. Σταματάει αυτή η φάση για offside στο 93. Offside ο Πούλας. Κατοχή για την ομάδα της Πετρούσας. Κατοχή για την Πετρούσα. Ο Πούλας ήταν σε θέση offside. Λαζόγλου είναι και αυτό στην περιοχή. Μιχαλάκης εκτελεί με κοντινή πάσα. Απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς. Ντόμπρος. Ντόμπρος θα γεμίσει παράλληλα. Θα κόψει ο Παπακοσταντίνου. Είναι κενή εστία Παπακοσταντίνου. Προσπαθεί να γεμίσει. Πέφτει ο Λαζόγλου. Σούτ από μακριά από τον Βιζίν, από τον Μασκαλίδη. Πάνω από τα δοκάρια. Η μπάλα out. Προσπάθησε να ευνηδιάσει εκεί ο Μασκαλίδης. Ήταν και κενή εστία. Έστειλε την μπάλα out. Ο Λαζόγλου τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να γυρίσει πίσω στην εστία του στο 96. Είναι στο έδαφος ο Στέφανος ο Λαζόγλου. Ελπίζω να μην έχει κάτι σοβαρό. Μεταφέρεται τώρα αγκαλιά από τους παίκτες της Νέας Αμισού. Μια πολύ καλή κίνηση. Fair play εκτός αγωνιστικού χώρου. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό, Στέφανος. Και τώρα φινάλε αναμέτρησης. Πανηγυρίζουν στη Νέα Αμισό. Ένα πολύ μεγάλο διπλό εδώ με στην Πετρούσα με τον γκολ του Βασιλιάδη από το 33. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Δόξα Πετρούσας, ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η αξία του ιτημένου δίνει δόξα στον νικητή. Πραγματικά ένα ντέρμπι. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γιατί κρατήθηκε υψηλό επίπεδο. Ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, δηλαδή το σκορ νομίζω πως είναι φτωχό. Όσον αφορά για τον αγώνα, εμείς δεν ξεκινήσαμε καλά. Ξεκίνησε καλύτερα η Πετρούσα. Έχασε κάποιες ευκαιρίες, είχε και δοκάρια. Αυτό προέρχεται νομίζω από την αποχή που υπάρχει. Όταν έχεις κενό, ειδικά η δική μας ομάδα, όταν προέρχεται από ρεπό, από διάστημα και δεν έχει ρυθμό, επηρεάζεται αρκετά. Όμως γρήγορα βρήκαμε τα πατήματά μας. Βρήκαμε και εμείς τις δικές μας ευκαιρίες και το δικό μας χώρο μέσα στο γήπεδο.
και καταφέραμε και σκοράραμε σε μια φάση. Από εκεί μετά διαχειριστήκαμε, νομίζω, αρκετά καλά το παιχνίδι μέχρι να λήξει το ημίχρονο. Κάναμε και κάποιες αλλαγές στο ημίχρονο και σχηματισμού και προσώπων και νομίζω ότι κινδυνέψαμε από εκεί μετά σχεδόν, δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάποια φάση, από την ομάδα της Πετρούσας. Αντίθετα, εμείς είχαμε, γιατί βγήκε η ομάδα της Πετρούσας μπροστά να διεκδικήσει την νίκη, την ισοφάρηση καταρχήν. Βρήκαμε εμείς χώρους, δεν καταφέραμε, δεν είχαμε σωστές επιλογές στην τελική μας πάσα, ώστε να πετύχουμε ένα δεύτερο γκολ και να κλειδώσουμε το παιχνίδι. Όπως και να έχει, θα μπορούσε η Πετρούσα να έχει προηγηθεί, θα μπορούσε στις φάσεις να είχε ισοφαρίσει που έγιναν μετά τον γκολ. Όπως και να έχει, όμως, εμείς πήραμε μια τεράστια νίκη, νομίζω, και αυτό δίνει μεγάλη αξία και στην ομάδα της Πετρούσας, νομίζω ότι μεγαλύτερη από τότε που είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δουλεμένη ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν είχε δεχτεί γκολ, η οποία παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είναι από τα φαβορί για να κατακτήσει τις πρώτες θέσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζουν πάρα πολλά, πάρα πολλά συγχαρητήρια οι ποδοσφαιριστές μου. Αρκεί να καταφέρουμε τώρα να προσγειωθούμε, ώστε το επόμενο παιχνίδι να το αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη σοβαρότητα. Θέλω να ευχηθώ στον Δημήτρη συγχαρητήρια για την ομάδα του. Δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι μέσα για να δώσει πιο άμεσες οδηγίες και συμβουλές στους ποδοσφαιριστές του. Νομίζω ότι στο επόμενο παιχνίδι θα καταφέρουμε καλύτερα. Γιώργο, μια διπλή ερώτηση μόνο. Πόσο σημαντικό, γιατί στο πρώτο μήνυμα δεχτήκαν πολλές ευκαιρίες, έπαιξε η μετακόμιση του Σιλού στα στόπερ και η παρουσία του Μπιαζάκη στο δεύτερο μήνυμα για να περιοριστούν οι χώροι και στις ευκαιρίες της Πετρούσας. Και η δεύτερη ερώτηση είναι το τέταρτο διπλό της ομάδας σε 4 εκτός έδρας παιχνίδια. Και πού το πάει φέτος η νέα Πετρούσας, τι στόχους έχει, αν έχει ταβάνει φέτος η ομάδα, αν έχετε στόχους πρωταθλητισμού ή αν απλά θέλετε να κάνετε μια καλή πορεία. Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ήταν μια διορθωτική κίνηση, γιατί ξέρετε ότι εμείς επιλέγουμε μικρούς, νομίζω τελειώσαμε με 4-5, ξεκινήσαμε με 3. Κάποια στιγμή και βάσει των πιθανότητων κάποιος δεν θα πάει καλά. Γυρνώντας το σύλλογο πίσω, νομίζω ότι και σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του Μπιαζάκη στο κέντρο, βελτιώσαμε αρκετά πράγματα και την κυκλοφορία μας, αλλά κυρίως την καλή κυκλοφορία που είχε η Πετρούσα και καταφέραμε, νομίζω, να κλειδώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως δείχνει και το αποτέλεσμα, να το κλειδώσουμε. Όσον αφορά και τη δεύτερη ερώτησή σου, πουθενά δεν το πάει η Νέα Μισός. Η Νέα Μισός προσπαθεί να γίνει ομάδα. Αν καταφέρουμε να πλασαριστούμε ψηλά, θα είναι ευχής έργων. Αυτό επιδιώκουμε. Είπαμε ότι πέρσι καταλήξαμε τέταρτη, φέτος θέλουμε να είμαστε τέταρτη, τρίτη, πέμπτη, εκεί. Να γίνουμε μια παραδοσιακή δύναμη όπως είναι και η Πετρούσα. Να μας σέβονται, να πάρουμε πάλι πίσω την παλιά έγκλη που είχε αυτή η ομάδα και φυσικά σύν τον χρόνο, κάνοντας ένα κορμό όπως έχει η Πετρούσα, να κάνουμε κάποια στιγμή και εμείς πρωταθλητισμό. Νομίζω ότι το πρώτο μας ημίχρονο ήταν μέτριο, παρόλο που δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες, είχαμε και δύο δοκάρια. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν λίγο τυχεροί, να είχαμε πετύχει κάποιο γκολ, είτε στο 0-0 είτε στο 0-1. Δεν το καταφέραμε. Θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα μέτρια παιχνίδια που κάνουμε το τελευταίο διάστημα. Ήμασταν αργοί στις τοποθετήσεις μας, αργοί στις μονομαχίες και στις διεκδικήσεις της μπάλας, όταν είχαν την μπάλα οι παίκτες της Νέας Αμισού. Και νομίζω ότι το ημίχρονο έληξε 0-1. Δεν θα πω δίκαια ή άδικα, θα πω όμως σύμφωνα με τη δική μας απόδοση, θεωρώ ότι ίσως να ήταν και το δίκαιο αποτέλεσμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε και ένα σχηματισμό να αλλάξουμε και να παίξουμε με διαφορετικό τρόπο, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα νομίζω ότι φτάνοντας την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής της αντίπαλης ομάδας, εκεί οι επιλογές μας ήταν λανθασμένες. Ενώ είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να παίξουμε περισσότερο με την μπάλα κάτω, να κυκλοφορήσουμε και να δημιουργήσουμε με κάθε τις πάσες πρόβλημα στην αντίπαλη ομάδα, κάναμε αρκετά γεμίσματα, αρκετές έντρες και εκεί η ομάδα της Νέας Αμισού κυριάρχησε τουλάχιστον το αμυντικό κομμάτι και νομίζω ότι δεν καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο να κάνουμε κάποια σημαντική ευκαιρία ώστε να πούμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε έστω και την ισοπαλία. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη όμως. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο που κάνανε οι ποδοσφαιριστές. Αν είχαν πιο καθαρό μυαλό, πιστεύω ότι ίσως τα πράγματα να ήταν λίγο διαφορετικά. Από το σημείο που
Μείναμε 10 παίκτες και μετά, ρισκάραμε λίγο παραπάνω. Και εκεί είμαι, και σε εκείνο το διάστημα είμαι ικανοποιημένος, γιατί και εκεί έβγαλε ένταση η ομάδα. Παρόλο που ήμασταν με 10 παίκτες, πιέσαμε τον αντίπαλο στο μισό γήπεδο. Βρήκε χώρο στην αντεπίθεση, θα μπορούσε να πετύχει κάποιο γκολ. Δεν τα κατάφερε, πήγε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού στο 0-1 και κάποια στιγμή θα μπορούσαμε ίσως να διεκδικήσουμε μια ισοπαλία. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν πετύχαμε κάποια σημαντική, δεν κάναμε κάποια σημαντική ευκαιρία, οπότε έληξε το παιχνίδι 0-1. Κρατάμε τη διάθεση που δείξαν οι ποδοσφαιριστές, το σθένος που βγάλανε και την προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια, ιδιαίτερα του δεύτερου ημιχρόνου, και συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι. Σίγουρα ήταν μια ήττα εκτός προγράμματος, ιδίως εκτός έδρας, για μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν νιώθεις ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την ομάδα, ενώ ξέρω πολύ μεγάλο τέρμα που ακολουθεί με αντίπαλο την Κοστοτσαρκιά. Θεωρείς ότι υπάρχει πίεση και άγχος στην ομάδα, γιατί μας απ' έξω φάνηκε μετά το 0-1 ότι η ομάδα φαινόταν πιεσμένη, μπουκωμένη, αγχωμένη, τουλάχιστον αυτό φαινόταν απ' έξω. Κοίταξε. Θα σου πω ότι το άγχος στους ποδοσφαιριστές πάντα υπάρχει, και ειδικά όταν είσαι πίσω στο σκορ και όταν είσαι το φαβορί ενός αγώνα. Παρ' όλα αυτά, προσπάθησαν οι ποδοσφαιριστές. Προσπάθησαν να πετύχουν κάτι. Θεωρώ η κακή σκέψη περισσότερο και το μυαλό μας ήταν αυτό που λειτουργήσε ανασταλτικά να πετύχουμε κάποιο γκολ, και όχι η διάθεση και το άγχος, ίσως το παραπάνω που μπορεί κάποιοι να είχαν. Από την άλλη, όσον αφορά την ήττα εκτός προγράμματος, δεν υπάρχει ήττα εκτός προγράμματος στο φετινό πρωτάθλημα, θεωρώ εγώ. Καταρχάς να πω ότι η Νέα Μισό δεν είναι μια ομάδα αμελητέας ποσότητας, είναι μια ομάδα αρκετά χρόνια με κάποιο κορμό και έχει χτίσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, έχει νέα παιδιά, έχει ένταση, έχει ρυθμό, έχει τρεξίματα, και είναι μια ομάδα που θα δυσκολεύσει όλους τους αντιπάλους, και δεν θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία λες ότι παίζω και την κερδίζω σίγουρα. Καταρχάς το πρωτάθλημα το φετινό, για να μην αδικήσω πολλές ομάδες, θα πω 2-3 το πολύ ομάδες μπορεί να θεωρηθούν αδύναμες μέσα εισαγωγικά πάντα, γιατί με το γήπεδο όλα κρίνονται, ώστε να λες ότι αυτό το παιχνίδι είναι εκτός προγράμματος. Τα υπόλοιπα όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα, είτε μέσα στην έδρα μας είτε εκτός.